Ιερά Μονή Παντελεήμονος. Το μοναστήρι του Αυγίου Παντελεήμονος ή των Ρώσων ή κοινόβιο των Καλλιμάχων ή απλώς Ρούσικο είναι κτισμένο σε έναν ορμίσκο μετά τη Μονή Ξενοφόντος και λίγο προτού φτάσουμε στη Δάφνη. Από την πλευρά του συγκητικού κόλπου τιμάται στο όνομα του Αγίου Παντελεήμονος 27 Ιουλίου. Η μονή στη σημερινή τη θέση κοντά στη θάλασσα χρονολογείται μετά το 1765 και ειδικότερα στις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Παλιότερα βρισκόταν στη θέση όπου είναι σήμερα το Παλαιομονάστηρο, δηλαδή η παλιά μονή του Αγίου Παντελεήμονος ή μονή του Θεσσαλονικαίος που ιδρύθηκε στις αρχές του 11ου αιώνα. Τότε ήρθαν στο όρος μοναχοί από τη Ρωσία ή Δαλματία και εγκαταστάθηκαν πρώτα στη Μονή του Ξυλουργού. Ο αριθμός τους όμως σιγά σιγά μεγάλωσε και η Ιερά Κοινότητα, ύστερα από τις σχετικές ενέργειες του Ηγουμένου Λαυρεντίου και του Πρώτου, τους παραχώρησε την έρημη πια Μονή του Θεσσαλονικαίους ή Μονή του Ξυλουργού, κατόπιν ξέπεσε σε σκήτη και παρέμεινε έτσι μέχρι σήμερα. Μέχρι το 13ο αιώνα δεν υπάρχει καμία πηγή που να μας μιλά για το μοναστήρι αυτό και την ιστορική πορεία του. Και τούτο ίσως γιατί τότε κάει και ολόκληρο μαζί με όλα τα έγγραφά του από μία μεγάλη πυρκαγιά. Μετά μαθαίνουμε ότι ο Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος επιβεβαίωσε με το χρυσό βουλό του τα χτήματα και τα δικαιώματα της μονής, ενώ αργότερα φρόντισαν για αυτή και την ενίσχυσαν οικονομικά πολλοί Σέρβοι ηγεμόνες και τις δώρισαν μάλιστα και μερικά μετόχια και διάφορα κοιμήλια. Αντίθετα όμως προς την ονομασία της Μονής των Ρώσων, ο ηγούμενος στην εποχή αυτή υπογράφει πάντοτε ελληνικά. Αυτό δείχνει ότι τότε κατοικούσαν εδώ περισσότεροι Έλληνες παρά Ρώσοι μοναχοί, μία κατάσταση που συνεχίστηκε μέχρι το 1497, οπότε έγινε το αντίθετο έπειτα από την προσέλευση πολλών Ρώσων από τη Ρωσία μετά την απελευθέρωσή της από το Μογγολικό ζυγό. Στο τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους 1394 η Μονή έρχεται πέμπτη στη σειρά των τότε μοναστηριών. Ύστερα όμως από μία σύντομη περίοδο ακμής ξανά πέσε σε φτώχεια σε σημείο που αναγκάστηκε να βάλει μεγάλα χρέη με αντίκρισμα εκκλησιαστικά σχέδι και άμφιφια, καθώς και πολλά κτήματά της. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, οπότε έκλεισε η πύλη της Μονής όπως μας πληροφορεί ο περιηγητής Μπάρσκι. Στις δύο επισκέψεις του σε αυτή βρήκε μόνο την πρώτη φορά 4 μοναχούς, 2 Ρώσους και 2 Βουλγάρους, ενώ τη δεύτερη δεν βρήκε κανένα. Έτσι η Μονή έπεσε πάλι στα χέρια των Ελλήνων που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις παλιές οικοδομές της και να έρθουν κοντά στη θάλασσα στο μέρος όπου ο επίσκοπος Ιωρισού Χριστόφορος είχε χτίσει το 1667 το μικρό εκκλησάκι της Αναστάσεως. Εκεί έκτισαν τη νέα Μονή του Αγίου Παντελεήμονος με την βοήθεια των ηγεμόνων των παραδουναβίων χωρών και πουλούντας παράλληλα τα εκεί κτήματά της. Η ανέργεια της σημερινής Μονής όμως, όπως είπαμε στην αρχή, συντελέστηκε στην αρχή του 18ου αιώνα και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου, κυρίως με τη συνδρομή του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Σκαρλάτου Καλλιμάχη, που έκτισε και το καθολικό της. Ο Πατριάρχης Καλλίνικος III έκανε τη Μονή Κοινόβια το 1803 και όρισε να λέγεται Αυθεντικό Κοινόβιο των Καλλιμάχων. Με την Επανάσταση όμως έπεσε και πάλι σε παραγμή και λίγο αργότερα μπλέχτηκε στα δικαστήρια με τη γειτονική Μονή Ξενοφόντος για οριακά ζητήματα. Και ενώ μετά από όλα αυτά είχε φτάσει σε αθλία πραγματικά κατάσταση, άρχισε από το 1840 να δέχεται ξανά Ρώσους μοναχούς που πολύ σύντομα αυξήθηκαν και πλειοψήφισαν στη Μονή. Έτσι όπως ήταν επόμενο το 1875 ψήφισαν δικό τους ηγούμενο για πρώτη φορά στη νέα περίοδο της Μονής και το μοναστήρι έγινε πέρα για πέρα ρωσικό. Στο τέλος του περασμένου αιώνα οι μοναχοί του Αγίου Παντελεήμονος ξεπερνούσαν τους 1000. Ενώ πολλοί άλλοι ομοεθνείς τους βρίσκονταν σε διάφορα άλλα σημεία του όρους. Η Μονή δίνει σαν οικοδομικό συγκρότημα την εντύπωση μιας μικρής πολιτείας από τις πολλές και πολυόμορφες και πολυόροφες οικοδομές της και τους υψηλούς στρούλους των εκκλησιών.
Μέχρι την τελευταία τρομερή πυρκαγιά 1968, σαν αρχονταρίκι χρησίμευε μία πλευρά της Μονής με τη μεγάλη αίθουσα που υπήρχαν πολλές φωτογραφίες στο τζάρι. Από τότε λειτουργεί έξω από τον περίβολο της Μονής ένα από τα μεγάλα οικοδομήματα δίπλα στη θάλασσα που προορίζονταν άλλοτε για διάφορες ανάγκες ενώ τώρα μένουν αχρησιμοποιημένα. Το καθολικό της Μονής, σύμφωνα με τη σχετική επιγραφή επάνω από την είσοδο της Λυτής, άρχισε να κτίζεται το 1812 και τελείωσε το 1821. Αφιερωμένο στο όνομα του Αγίου Παντελεήμονος ακολουθεί τυπολογικά το σχήμα των άλλων αθωνικών καθολικών. Η τυχοποιία του είναι με ορθογώνιες λαξευτές πέτρες και στη στέγη του υψώνονται 8 βολβοόμορφοι τρούλοι με τους χαρακτηριστικούς σταυρούς στην κορυφή του. Παρόμοιοι τρούλοι υπάρχουν και στα παρεκκλήσια της Μονής. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες του περασμένου αιώνα ρωσικής τέχνης. Επίσης, ρωσικής πορελεύσεως καθολικό με ένα συγκύλιο του έτους 1875 ορίστηκε να ψάλλονται και στις δύο γλώσσες, στην ελληνική και στη ρωσική, πράγμα που εφαρμόζεται και σήμερα. Απέναντι από την είσοδο του καθολικού βρίσκεται η τράπεζα της Μονής, ανεξάρτητο ορθογώνιο κτίριο μέσα στην αυλή που ιδρύθηκε το 1890 και τοιχογραφήθηκε το 1897. Είναι πολύ μεγάλη και ευρύχωρη και μπορούν να σιτιστούν σε αυτή περίπου 800 άτομα. Πάνω από την πρόσωψη της τράπεζας υψώνεται το κοδωνοστάσιο, όπου κρέμεται ένα πλήθος από ρωσικές καμπάνες σε διάφορα μεγέθη, η μία υπερβολικά βαριά και μεγάλη, και μπροστά σε αυτήν, αριστερά στην είσοδό της, βρίσκεται η κάπως ιδιόρυθμη και διαφορετική από τις άλλες φιάλη της. Εκτός από το καθολικό, υπάρχουν και πολλά άλλα παρεκκλήσια μέσα και έξω στη Μονή. Και πρώτα μέσα σε αυτή είναι της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο πίσω μέρος του καθολικού του Αγίου Μητροφάνη, δυτικά της βιβλιοθήκης. Στο πρώτο από αυτά σε ακολουθίες γίνονται στα ελληνικά, ενώ στο δεύτερο στα ρωσικά. Στη βορεινή πτέρυγα της Μονής είναι της αναλήψεως του Αγίου Σεργίου, Στεργίου, του Αγίου Δημητρίου, των Αρχαγγέλων, του Αγίου Γερασίμου, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Εισαποστόλων της Ρωσίας Βλαδιμίρου και Όλγας και το διαιρεμένο σε δύο ναούς του Αγίου Αλεξάνδρου του Νεύσκη και της Αγίας Σκέπης με πλούσια εσωτερική διακόσμηση, πολλές χρυσοκένδυτες φορητές εικόνες και επιχρυσωμένο τέμπλο. Στη νότια πλευρά, από τα 8 παρεκκλήσια μετά την πυρκαγιά έμειναν 2, του Αγίου Σάβα και του Αγίου Νικολάου. Έξω από τη Μονή σώζονται 2, των Αγίων Πέτρου, Αλεξίου, Ιωνά, Φιλίππου, όλοι Μητροπολίτες Μόσχας. Στο κημητήρι της μεταμορφώσεως το σημερινό Αρχονταρίκι. Επίσης, 5 κελιά των Αγίων Ευθυμίου, των Αγίων Αναργύρων, Ζωοδόχου Πηγής, του Αγίου Στεφάνου και του Αγίου Γεωργίου. Από αυτά τα δύο τελευταία βρίσκονται σικαρίες και στο τελευταίο στεγάζεται το αντιπροσωπείο της Μονής. Εκτός όμως από τα παραπάνω στη Μονή Παντελεήμονος ανήκουν και τα εξής 4 εξαρτήματα. Το μετόχι της Χρωμίτσας ή Χρωμίτισσας στην αρχή της Χερσονήσου προς την Ουρανούπολη, κοινόβιο με λίγους Ρώσους μοναχούς, η σκήτη του Ξυλουργού ή Βογορόδιτσα της Θεοτόκου, κοινόβια με ελαχίστους Βουλγάρους μοναχούς, κτισμένη στην περιοχή της Μονής Παντοκράτορος, η Νέα Θηβαϊδα ή η Γουρνοσκήτη, έρημη στην νοτιοδυτική πλευρά του όρους και το Παλαιομονάστερο που παραμένει σήμερα κλειστό. Από τους θησαυρούς της Μονής ξεχωρίζουν πολλές φορητές εικόνες όπως της Θεοτόκου Ιεροσολυμίτιδος, του Προδρόμου, του Αγίου Παντελεήμονος, η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη και άλλες ένα πλήθος από ιερά άμφια, κυρίως ρωσικής κατασκευής, σταυρή, εγκόλπια, τεμάχια από το Τίμιο Ξύλο, λείψανα Αγίων και από κι άλλα διάφορα πολλά. Επίσης στο παρεκκλήσι της Αγίας Σκέπης φυλάσσονται ένα αξιόλογο Άγιο Ποτήρι και ένα πολύτιμο έντυπο Ευαγγέλιο, δώρα του μεγάλου δούκα Κωνσταντίνου Νικολάγεβιτς, που επισκέφθηκε το 1845 τη Μονή. Πολύ πλούσια είναι η βιβλιοθήκη της Μονής, η οποία στεγάζεται σε ένα ανεξάρτητο διόροφο οικοδόμημα μέσα στην αυλή. Περιλαμβάνει
1300 περίπου ελληνικά χειρόγραφα και άλλα 600 σλαβικά, καθώς και πολλά φύλλα από περγαμινούς και χάρτινους στόδικες μέσα σε φάκελο. Από τα πολλά εικονογραφημένα χειρόγραφα, εδώ ξεχωρίζουν και για την πλούσια εικονογράφηση του στίου. Το Ευαγγελιστάριο αριθμός 2 και οι 16 λόγοι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου αριθμός 6. Εκτός όμως από τον τμήμα των χειρογράφων της βιβλιοθήκης, περιέχει και πάνω από 20.000 έντυπα βιβλία ελληνικά και ρωσικά, όπου υπάρχουν μάλιστα και πολλές σπουδαίες παλιές εκδόσεις. Η Ιερά Μονή Παντελεήμονος ακολουθεί το κοινοβιακό σύστημα από το 1803 και κατέχει τη 19η θέση στη σειρά της ιεραρχίας των 20 μοναστηριών του Άθου. Αριθμεί 30 περίπου μοναχούς, από τους οποίους 2 είναι Έλληνες.